Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελεύθερη μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελεύθερη μας. Τον Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος αμήν. Δόξα σοι ο Θεός και ελπίσιμο και έδοξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσε ο ενημί και καθάρισε ο ρημάς από πάσης κυλίδος και σώσε τον αγαθέτα στο χασμόν. Ευλογητός. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο Πασόφους τους αλλήλεις αναδείξας, κατά πέτσας αυτής το πνεύμα το Άγιο και δι' αυτόν την οικουμένη σαν γυναίξας την ανθρώπεν δόξασιν. Απόστολε του Σωτήρος πανημήφε το δοχείο της πίστεω η επαρακλήσεω η γαλήνη το χυμαζομένον απαύτωσε τη μνήμη σου παρησίαν έχων οικέτευε εν ειρήνη φυλαθήνε τα ψυχάς ημών. Είναι για τον Απόστολο σήμερα, επειδή είναι το Μαθαίο, τον Θεό του Απόστολου Μαθαίου. Μαθαίο, Μαθαίο, που ήταν τελώνης και τον πήρε ο Κύριος και τον αμαρτή του. Μ' ακολούθησε αμέσως. 9-13. Αλλά, προτού να πεις το 9-13, να πάρουμε μία εικόνα για το σημερινό θέμα του Ευαγγελίου που ακούστηκε σε όλους τους ναούς. Για να καταλάβουμε ποιος είναι ο Ευαγγελιστής Μαθαίος. Εκεί. Αυτό. Τούτο. Ναι. Κομματάκι. Το κατά Μαθαίον Ευαγγέλιο. Συγγραφές του πρώτου Ευαγγελίου είναι ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Μαθαίος. Προτού τον καλέσει ο Κύριος εις το αποστολικό αξίωμα ονομάζεται ο Λεβής, Μάρκος, β14. Λοιπόν, όταν δε οικολούθησε τον Χριστό, τότε έλαβε το επώνυμο Μαθαίος. Τα περιστατικά της προσκλήσεως του από τον Κύριο αναφέρει και ο ίδιος εις το Ευαγγέλιο του κεφαλαίου β9-13. Ο Μαθαίος ήταν προηγουμένως τελώνης, το επάγγελμα εγκατεστημένος στην Καπερναούμ, η οποία φαίνεται να ήταν και η πατρίς του. Όταν δε ο Κύριος τον συνήντησε καθήμενον εις το τελώνιο και τον εκάλεσε να τον ακολουθήσει, το έπραξε χωρίς κανένα δισταγμό και καμίαν αναβολή. Όπως αναφέρει η παράδοση, ο Μαθαίος εκήρυξε το Ευαγγέλιο εις τους Εβραίους, κατόπιν δε μετέβη εις την Αιθιοπία και εις την Παρθμία, όπου και απέθανε. Το Ευαγγέλιο του ο Μαθαίος συνέγραψε κατά πρώτον εις την εβραϊκή αραμαϊκή γλώσσα. Επειδή δια τους Εβραίους κατά τα σαρχάς το προώρησε, το μετέφρασε όμως εις την ελληνική γλώσσα ο ίδιος ή άλλος αποστολικός ανήρ. Συνεγράφει δε το κατά Μαθαίον Ευαγγέλιο μεταξύ των ετών 60-66 μετά Χριστόν. Τώρα, αυτό με δύο λόγια, ποιος ήταν ο Απόστολος Μαθαίος. Και σήμερα το ευαγγελικό ανάγνωσμα και η κλίση του Απόστολου Μαθαίου. Την ερμηνεία θα το βάλω ή τούτο. Το κείμενο πρώτα. Το κείμενο. 9-13. 9-13. Και παράγων ο Ιησούς εκείθεν είδε άνθρωπον καθήμενον επί το τελώνιον Μανθαίον λεγόμενον και λέει αυτό ακολούθημι και αναστάσου ακολούθησε αυτό. Και γένετο αυτού ανακειμένου εν την οικία και ειδού πολλοί τελώνε και αμαρτωλοί ελθόντες συνανέκητο το Ιησού και τις μαθητές αυτού. Και ειδώντες οι Φαρισαίοι είπον τις μαθητές αυτού, διατί μετά των τελωνών και αμαρτωλών εστιεί ο διδάσκαλος ημών, ο δε Ιησούς ακούσας είπεν αυτής,
ούχοι ανέχουσιν οι ισχύοντες ιατρού, αλλά οι κακώς έχοντες. Πορευθέντες δε μάθετε τι εστίν έλεον θέλω και ου θυσίαν. Έλεον θέλω και ου θυσίαν. Ου γάρ ήθον καλέσε αδικαίους αλλά αμαρτωλούσιν μετάνιαν. Διαβάστε την ημινία. Κλήσεις του Ματθαίου. Το ότι δε εθεράπευσε, εθεράπευε και τα ψυχάς ο Κύριος το έδειξε και πάλι ύστερα από λίγον. Σαν έφυγε δηλαδή από εκεί και διέβαινε πλησίον της λίμνης, είδε ο Ιησούς έναν άνθρωπο που εκάθιτο στην τράπεζα της εισπράξεως το φόρο και ο οποίος τώρα ονομάζεται Ματθαίος. Και εις τον τελώνει αυτόν, λέει ο Ιησούς, ακολούθημε και εκείνος εσηκώθηκε τον ακολούθησε. Και συνέβη όταν αυτός είχε γύρει εις την τράπεζα και έτρωγε εις το σπίτι του Ματθαίου και ειδού πολλοί τελώνε και αμαρτωλοί ήταν και κάθιτο μαζί με τον Ιησούν και τους μαθητές του. Και όταν είδαν αυτό οι Φαρισαίοι είπαν εις τους μαθητάς του, γιατί ο διδάσκαλός σας τρώει μαζί με τους τελώνας και τους αμαρτωλούς. Ο Ιησούς δε όταν ήκουσε τους λόγους τούτους είπε προς αυτούς, δεν έχουν ανάγκη ιατρού ή υγιής, αλλά εκείνοι που δεν είναι καλά εις την υγεία τους και είναι άρρωστοι. Πηγαίνετε δε να μάθετε τι σημαίνει εκείνο που είπε το προφήτης. Οσιέ, θέλω έλεος και συμπάθεια και όχι εξωτερική θυσία. Που δεν εμψυχώνεται από εσωτερική αλαθήν άθεση και εσπλαχνία. Εγώ ξέρω τι κάνω, διότι δεν ήλθα από τον ουρανό για να καλέσω εκείνους που νομίζουν τους εαυτούς των δικαίους. Αλλά ήλθα να καλέσω τους αμαρτωλούς για να μετανοήσουν και να σωθούν. Ευχαριστούμε, Περικλή. Ναι, να είσαι καλά. Ωραία. Να είμαστε πολύ, όλοι καλά. Πολύ ωραία. Είναι το σημερινό Ευαγγέλιο, μάλιστα, η κλίση του Απόστολου Ματθαίου. Το περιεχόμενο είναι μικρό, δεν είναι πολύ μεγάλο, αλλά έχει μεγάλη ουσία. Μεγάλη ουσία. Ας είναι μικρό το κομμάτι, βγάζει μεγάλη ουσία και φοβερό παράδειγμα για μας σήμερα. Ας ασχοληθείτε τον πρώτο στίχο, τον ένατο. Και παράγων ο Ιησούς εκείθεν είδεν άνθρωπο καθήμενο επί το τελώνιο. Ματθαίο λεγόμενο. Μάλιστα. Τι σημαίνει λεγόμενο? Ότι... βλέπεις το 181. Λεγόμενο. Τι σημαίνει λεγόμενο? Το όνομά του δεν ήταν αυτό. Το όνομά του ήταν. Το όνομά του ήταν. Ήτανε Λεβής. Καθήμενον επί το τελώνιο Ματθαίο λεγόμενο. Και όταν ο Χριστός τον εκάλεσε και εσηκώθηκε και πήγε στον Κύριο, το όνομά του άλλαξε και έγινε Ματθαίος. Όχι όπως ονομάζεται το πριν. Γιατί γίνεται αυτό? Λένε οι πατέρες ότι αν έχετε παραστεί όλοι σας σε κουρά που κάνουνε, σε κάποιο καλόγερο, μπράβο, μπορεί το όνομα να είναι Γιάννης. Ναι, με το μετατρέπουν. Γιάννη, ναι. Και το μετατρέπουν. Γιατί το μετατρέπουν, ξέρετε? Για να πάρει χριστιανικό αυτό κάπως, αλλιώτικο της πνευματικής, πνευματικό όνομα. Όχι, και ο Γιάννης πνευματικό δεν είναι. Αλλά γιατί να μας πεις? Ναι, γιατί. Λοιπόν, στους χαιρετισμούς λέμε τη λέξη. Ας τη λέμε όλοι, τα άχατε, άφθορε. Τι σημαίνει αυτά τα λέμε? Ότι αυτή η ψυχή που ονομάζουμε για την αϊπάθενο Μαρία Παρθένου, ότι δεν έχει απάνω της αμαρτίες, είναι άχαντη πλατητέρα των ουρανών, η γυναίκα που επέλεξε ο Κύριος για να κατοικήσει μέσα του, δηλαδή δεν είχε αμαρτίες, διότι την Πέμπτη έχουμε παραμονή και την Παρασκευή έχουμε τη χάρη της εισόδια της Θεοτόκου. Από 4 χρονών μπήκε μέσα στην Εκκλησία. Γιατί? Για να γαλουχηθεί, για να γαλουχηθεί και να ετοιμαστεί από τον πατέρα του προδρόμου, τον Ζαχαρία. Λοιπόν, έτσι και όταν κάποιος καλόγερος
ονομάζεται Γιάννης, όταν γίνεται η κουρά του, το όνομά του αλλάζει. Γιατί αυτό το όνομα σαν Γιάννης το είχε σπηλώσει, το είχε μαγαρίσει, το είχε λερώσει. Και παίρνει ένα άλλο όνομα καινούριο, παρακαταθήκη και λέει πρόσεξε τώρα, αυτό που παίρνει το όνομα δεν θα το χειριστείς όπως το άλλο. Δεν θα το λερώσεις, έτσι. Ευθύνη. Υποτέθηκε ο Ματθαίος εδώ, ενώ ήταν, λέει το όνομά του Λεβίς, τώρα ονομάζεται Ματθαίος. Άρα και παίρνει ένα όνομα που αυτό το όνομα από την αρχή δείχνει ο Απόστολος Ματθαίος ότι το τιμάει. Γιατί. Φέρουμε μία σύγκριση. Ο ληστής στο σταυρό πάνω. Δικαίως ήταν. Βεβαίως. Ήταν εκεί. Διότι είχε κάνει πολλά κακά. Δεν τον ένοιαζε όμως που ήταν εκεί. Γιατί λέει είμαι άξια εδώ. Είμαι άξια εδώ. Αναγνώστηκε το μαρτύριο. Ναι. Μαρτύριο. Αλλά όταν έκανε το κεφάλι του λίγο δεξιά και είδε στη μέση τον Κύριο. Εσύ Κύριε τι θέλεις εδώ. Αλλά μάρτυρο. Πιστεύω σε σένα. Ναι. Είσαι αυτό. Ο Μεσσία. Αυτός που λέμε, άνοιξε τη βασιλεία για μας όλους. Κύριε, και εμένα ναι, να με προσέξεις στη βασιλεία επάνω. Να με θυμηθείς. Να με θυμηθείς. Αληθώς σου λέω ότι από αυτή τη στιγμή θα είσαι ευεξιούς του πατρόνου. Ο πρώτος που μπήκε μέσα. Γιατί. Γιατί ο ληστής είχε άλλους χώρους που κινιότανε και ο Χριστός άλλους χώρους. Αλλά ο ληστής ό,τι και να έκανε, τα έκανε όλα από αμάθεια. Δεν ήξερε τι έκανε. Νόμιζε ότι εκεί είναι η αγάπη, ο θησαυρός, ο πλούτος, η πραγματική ζωή. Αλλά όταν βρέθηκε στην πραγματικότητα, και κατάλαβε. Όταν κατάλαβε. Ναι. Εμείς άραγε το Χριστό, πόσες φορές τον έχουμε συναντήσει στη ζωή μας. Μια φορά. Λιάδες. Πολλές φορές. Εκατομμύρια όχι. Πόσες ευκαιρίες μας έχει δώσει. Πολλές. Ο ληστής δεν έκανε τίποτα παραπάνω παρά να κάνει επάγγελμα επάνω στο σταυρό. Αλλά με καλοπροαίρετη συνείδηση. Λίστεψε τον παράδεισο. Με καλοπροαίρετη. Την πρώτη φορά που το αναδείχθησε, ομολόγησε. Εμείς πολλές φορές και κλωτσάμε, ευκαιρίες έχουμε και ας το αύριο δεν πειράζει και πεσήματα συνέχεια και ο Χριστός φωνάζει, έχουμε παρουσία του ίδιου του Χριστού μέσα μας, όποιος πει όχι, ψεύδεται, ναι. Όλοι μας έχουμε παρουσία και αυτή την παρουσία δεν κοιτάμε να τη βαστίξουμε. Γιατί τα είπα όλα αυτά. Γιατί ο Ματθαίος, αν και τελώνεις, που του άρεσε το χρήμα ο Μαμονάς και ίσπατε, ναι. Και είχε Θεό αυτόνε, μόλις αντίκρισε το Κύριο, κατάλαβε το μεγαλείο, όπως ο ληστής. Και του λέει ακολούθη μου και τα άφησε όλα. Ακολούθησε τον Κύριο. Εμείς πότε πρέπει να τον ακολουθήσουμε, στις πόσες φορές, στη μία, στη δύο, στη δέκα, στις χίλιες, δεν ξέρω και πόσο, αμέτρητες. Αλίμονό μας όμως, αν η καμπάνα χτυπήσει για μας, τότε ευκαιρία δεν θα έχουμε. Για διάβασε το 181. Κάτσε, ένα αυτό εδώ πρώτα, αν είναι αυτό πρώτα να μην. Όχι, όχι, εδώ, κάτσε. Εδώ. Όχι, 281. Α, 281. Δεν έκανα σωστή. 281. Ακούσα ολόντα. Ένα. Ακούσα ολόντα ένα, εδώ είναι. Λοιπόν, για την περίπτωση αυτή που μιλήσαμε, μας μιλάει ο Πατέρας της Εκκλησίας. Ακούστε τι λέει.
Ο καθένας πρέπει να θυμάται τη μοναδικότητα της ψυχής που είναι πνοή του Θεού. Ο Θεός είναι μοναδικός και η ψυχή είναι μοναδική. Και καθώς είναι μοναδική, δεν μπορεί να έχει δύο αντίθετα αντικείμενα αγάπης. Δεν μπορεί να αγαπά συγχρόνως τον Θεό και κάθε τι το γίνο, τον άνθρωπο και κάθε τι υλικό που αρέσει στον σαρκικό άνθρωπο. Για να αγαπάμε τον Θεό με όλη μας την καρδιά, πρέπει να θεωρούμε όλα τα γήινα σαν μηδαμινής αξίας και τίποτε από αυτά να μην μας παρασύρει. Για να αγαπάμε τον πλησίον σαν τον εαυτό μας, πρέπει να περιφρονούμε το χρήμα, να μην μας θαμπώνουν οι ειδικές χαρές του κόσμου τούτου. Πρέπει ιδιαίτερα να διατηρούμε την ψυχική μας ακαιρεότητα κατά τη διάρκεια της λατρείας στο ναό και στο σπίτι μας, κατά τη διάρκεια αναγνώσεως του Λόγου του Θεού και των συγγραφών των Αγίων Πατέρων και γενικότερα κατά τη διάρκεια κάθε σπουδαίας ασχολίας μας. Ουδείς δύνατε δυσί, Κυρίε, δουλεύει. Ματέως, Ματέως. Μάλιστα. Ναι. Βλέπουμε εδώ ότι ο πατέρας δεν μας λέει τίποτα παραπάνω από μία εντολή του Κυρίου. Ποια? Την πρώτη εντολή του. Η πρώτη εντολή του ποια είναι? Ενώ υπάρχουν εντολές πολλές και δυσκολευόμαστε να τις εφαρμόσουμε γιατί μας φαίνονται πολλές. Εδώ όμως ξεχωρίζει, προσέξτε, ξεχωρίζει κάτι πολύ σημαντικό. Παιδί μου, σου φαίνονται οι εντολές πολλές? Καλά. Ξεκίνα από την πρώτη εντολή, αλλά ξεκίνα σωστά όμως. Δίκαια. Και η πρώτη εντολή ποια είναι, που παραμένει πρώτη? Οι άλλες είναι δεύτερες, τρίτες, πέμπτες. Αγάπα το Θεό σου, λέει, καλύτερα από όλα. Αγάπα το Θεό σου, τον Κύριό σου, εξ όλης της καρδίας και της διανοίας, και ό,τι μέλη στη ζωή σου θα στο ευλογήσει και θα στο προσθέσει ο Κύριος. Εμείς άραγε στις κινήσεις που κάνουμε καθημερινά στη βιωτική ζωή έχουμε πρότυπο αυτό. Γιατί ο Μαθαίος είχε πρότυπο το μαμονά, το χρήμα. Αλλά μόλις αντίκρισε τη θεότητα, αμέσως τον αγάπησε, τον ακολούθησε. Εμείς είμαστε πολύ πιο χειρότεροι. Ενώ ξέρουμε, δεν κάνουμε... Ευχαριστώ, Θανάση. Σωστό, όπως είπε. Είμαστε ένοχοι. Είμαστε ένοχοι. Έστω την ενοχή αυτή να μας ακουμπήσει και να την αισθανθούμε. Βέβαια. Το να είμαστε ένοχοι και αματωλή είναι φυσικό. Ανθρώπινο. Φυσικό. Ανθρώπινο. Υπάρχει η ρωτή του προβατορικού αμαρτήματος. Λέει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Το να παραμείνουμε στην αμαρτία και στο πέσιμο, όπως είπες πρωτήτερα 17 χρόνια, οξάζοντο. Και να μην μετανοάμε. Σου δώσε την ευκαιρία μετά από 17 χρόνια. Στην έδωσε όμως. Βέβαια. Σου δώσε μία δοκιμασία τέτοια που μέσα σου έγινε επανάσταση. Είναι τώρα ότι πιστεύω, είδα κάτι το οποίο είναι θεούθελημα. Έτσι είναι, θαύμα. Εύχομαι αυτή την επανάσταση να την αισθανθούμε μέσα μας. Συγγνώμη κύριε Καλές, κάτι πολύ σημαντικό. Ξεκίνησα να πάω για εξομολόγηση με σκοπό την αρρώστια της μητέρας μου και με τον πέρα στο εξομολογητήριο τα δεδομένα αλλάξανε. Έβαλα σαν... έβαλα πρώτο το γιατί έφυγα τον δρόμο του Θεού, το γιατί να μετανοώ γιατί έφυγα τον δρόμο του Θεού, δεύτερη την αρρώστια τη μητέρα μου και όλα τα υπόλοιπα. Αλλάξαν τα δεδομένα. Τελείως. Εγώ ξεκίνησα με μυαλό. Άντε πάμε τώρα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και ερωτώ τώρα εγώ εσένα. Ναι. Ναι. Να μην προχωρήσουμε πολύ, μόνο αυτό θα πω. Και να μου δώσει μόνο μία απάντηση. Μόνο μία απάντηση. Ναι. Άνθρωπος, τι δύναται δώσε για να ανταλλάξει την ψυχή αυτού από την αμαρτία που θα είναι να τον πάρει ο άλλος, ο πονηρός. Τι έχει να δώσει? Πρέπει να μετανοήσει. Τι έχει να δώσει? Και λέει μέσα, όλο το χρυσάφι του κόσμου δεν φτάνει, για να σωθεί μία ψυχή. Άραγε εσύ έκανες κάτι που ο Κύριος έχει δώσει στο πλάσμα του. Τι? Ενώ εν σοφία ποιήσε τα πάντα, εν σοφία, πιο σοφία
και κατ' εικόνα δικιά του έπλασε τον άνθρωπο. Τον άνθρωπο μεγαλύτερη από τη σοφία τη χτίση αυτή που έχει κάνει αυτό το χτίσμα. Και στον άνθρωπο όμως του έδωσε τα πάντα, τον έχει κάνει μικρό Θεό, αλλά του έδωσε τι, την ελευθερία της προαιρέσεως. Και εσύ φαίνεται την είχες και κάπου κοιμότανε, κάπου να με, δεν έβλεπε. Και με τη δοκιμασία τσακ πήρε φως και λες πού πάω, τι κάνω. Αυτή την προαίρεση ο Κύριος τη ζητάει. Και όταν την αισθανθεί στο πλάσμα του χορηγεί. Αρκεί να είναι καλό προαίρετη. Και τώρα τι πρέπει να κάνει αυτός. Όχι αυτό μόνο, αλλά και εμείς. Να στέκει κοντά στο Θεό και να μην κρύβει μακριά από τον Θεό. Γιατί όταν πούμε μακριά από τον Θεό, τα χάσαμε όλα. Δεν είναι για τον Μιχάλη, για τον Περικλή, για τον Θανάση. Είναι για όλο τον κόσμο. Είναι για όλο τον κόσμο. Έτσι βέβαια. Γιατί ο πλάστης μιλάει στο πλάσμα του. Μας αγαπάει όλοι. Εμείς είμαστε όλοι πλάσμα του πλάστη. Λοιπόν, παρακαλώ. Να συμπληρώσω το αμαρτάνιον ανθρώπινο, το εμένιον σατανικό. Ναι, μπράβο για σου. Το λέει, λέω, ο ιερός Χρυσόστομος. Πολύ σωστό. Δεν πρέπει να μένουμε στην αμαρτία. Ναι. Το αύριο. Γιατί, κανείς δεν ξέρει το αύριο. Και το θάνατο. Επειδή τη χάνει να είμαι στο επάγγελμα μαρμαράς. Ξέρεις εσύ. Ναι. Και έχω φτιάξει κυβούρια πολλά. Έχω φτιάξει κυβούρια για 10 χρόνια παιδί. Που ήξερα αυτό ότι είχαμε γραφεί. Ναι. Για άνθρωπο 92 χρονών, για άνθρωπο 40 χρονών, δεν ήξερε κανείς. Είχαν προγραμματίσει όλοι για το αύριο, για τους μήνες, για τα χρόνια. Έτσι. Και όταν ο Κύριος μας λέει τώρα ευαγγελικό ανάρωμα τις 10 παρθένες, οι πατέρες που είχαν φως, όπως ο άλλος άνθρωπος που πήγατε σε αυτόν, λοιπόν, έτσι, και αυτοί φτιάξανε το τροπάριο του νηφίου από τις 10 παρθένες. Ακούστε το. Ιδού ο νηφίος έρχεται εντωμέσω την νυχτό. Δεν θα σε πιάσει στον ύπνο. Αν ξέραμε ότι του καθενός στο σπίτι αύριο θα έρθει ένας κλέφτης και το ξέραμε. Θα είχαμε πάρει τους συγγενείς και όλους μας όλοι να είμαστε φτιαγμένοι για να μην... Θα το είχαμε θωρακίσει. Θα το είχαμε θωρακίσει. Δεν ξέρεις πότε θα έρθει. Έτσι και ο κλέφτης που θα έρθει για την ψυχή μας θα έρθει εντωμέσω την απρό. Και μακάρι ο σωδούς ο νευρίστη δεν μπορεί να... Αυτό είναι. Να είμαστε έτοιμοι για να έχουμε τον προορισμό μας. Το να πέσουμε είναι ανθρώπινο, αλλά αμέσως να σηκωθούμε. Και κλείνω με μία λέξη, οι Άγιοι Πατέρες τότε και οι μεγάλοι ασκητές, Άγιος Αντώνιος και αυτοί όλοι, είχαν ένα ζωνάρι, φαρδί. Και αυτό ήταν φαρδί στη μέση, γιατί εσύ που έχεις πατέρα ιερέα πρέπει να το έχεις ακούσει. Το ζωνάρι σημαίνει παρθενία. Ήτανε παρθενία. Και σε αυτό το ζωνάρι πάνω, αν ένας με τον άλλον, με τη σκέψη, με τη φαντασία, με πολλούς τρόπους έπεφτε στην αμαρτία, είχε ένα χαρτάκι και ένα τεπεσίε και έγραφε. Εκεί στο δέντρο έκανα αυτό. Με τον αδερφό μου όταν το συνάντησα έκανα αυτό. Και στον Εσπερινό, πάλι η άλλη μέρα τον έβρισκε καθαρό. Εμείς, άστο για αύριο, και γίνονται τόσα πολλά που δεν θυμόμαστε τίποτα. Άραγε, αν πάνω μας έπεφτε ένας όγκος μεγάλος, θα μας πλάκωνε και θα φωνάζαμε βοήθεια. Η αμαρτία όμως είναι έξυπνη, διότι την εχειρίζεται ο διάβολος και δεν σου πετάει το βράχο. Πετάει ένα πετραδάκι. Το δεξί, τι είναι, δεν είναι τίποτα. Σου πετάει άλλο πετραδάκι. Και σου πετάει τόσα πετραδάκια που σιγά σιγά όλα άμα τα συγκεντρώσει γίνεται ένα μεγάλο φράχος. Και μολύνει όλα αυτά. Αυτά τα πετραδάκια πρέπει να φύγουν κάποτε για να ελευθερωθούμε. Εντάξει. Πολύ ωραία, Μιχάλη. Διότι ο Θάνατος έρχεται τα πνίδια. Και γένετο αυτού ανακειμένου
εντυικία και ιδού πολλοί τελώνε και αμαρτωλοί ερθόντες συνανέκητο το Ιησού και τις μαθητές αυτού. Και όταν ο Χριστός είπε του Μαθαίου ακολούθημη, ο Μαθαίος τον πήρε και τον πήγε στην οικία του και πήγανε μέσα. Βλέποντας τώρα οι όμοιοι του, οι τελώνες κι άλλοι, ναι, οι αμαρτωλοί, αμαρτωλοί. Πόνοι και που πέθανε σε μεγάλα αμαρτήματα, ότι έγινε ένα συμβάν τέτοιο, τι γίνεται τώρα. Κι άλλοι και εμείς, περιέγγια. Δηλαδή, ο τελώνης ακολουθώντας τον Κύριο, τον πήγε στην οικία του, από πίσω ψάρεψε κι άλλος, δίχως να το καταλάβει. Εμείς, άραγε, ακολουθώντας τον δρόμο του Θεού, έχουμε δυνατότητα, έστω με τη ζωή μας που κάνουμε, όχι αυτό που θα πούμε στον άλλον, που θα μας δει ο άλλος το παράδειγμά μας. Και να μας παρακολουθήσουν άλλοι και να έχουν και αυτοί κοντά στον Ιησού Χριστό. Έχουμε τη δυνατότητα αυτή, τι λέμε. Πολύ δύσκολα. Μπορεί και καθόλου. Τη δυνατότητα την έχουμε. Αλλά δεν ξέρω. Όταν λέει ο Κύριος ότι... Γιατί δεν κατάλαβες τι είπα, θα μας. Δύσκολα όμως. Δεν κατάλαβες τι είπα. Δεν είπα να κάνουμε σε κάποιο πρόσωπο προσιλητισμό, να μιλήσουμε για το Θεό. Έτσι είναι δύσκολο για να τον πείσουμε. Γιατί έχουμε παράδειγμα το Φίλιππο, που είδε το φίλο του τον Αθαναή. Και τι του είπε, ενώ ο Φίλιππος γνώρισε τον Μεσσία αυτά και το αναμενόμενο που θα σωθεί η ανθρωπότητα όλη, δεν του πέρασε το μήνυμα της χαράς του μέσα, γιατί φοβήθηκε ότι δεν θα το καταλάβει. Δεν είχε τη δύναμη, δεν είχε αυτό το μεγάλο ανάστημα που έχει η θεότητα. Και τι έκανε. Φυσικά τον όπλησε η χάρη του Θεού, το πνεύμα το Άγιο και το έκανε αυτό. Ποιο. Λέει, Ναθαναή, γνώρισα τον ερχόμενο Μεσσία. Μετά τον να είσαι και εσύ. Ναι, ποιος είναι, πού πες μου, έχω εδώ. Τσιμουδιά. Έχω και είδε. Έλα από πρώτο χέρι να τον ακούσεις. Εμείς, άραγε, θα μπορούσαμε με ευκολία να πούμε έρχου και είδε το τι γίνεται μέσα στο ναό, στην εκκλησία του Χριστού. Σε κάθε και εδώ στον κύκλο, καλό είναι να φέρουμε έναν άνθρωπο. Αλλά πρώτα στην εκκλησία. Αλλού δεν είναι και μοναχαδό και είπαν. Πρώτα στην εκκλησία, βέβαια. Έχουμε τη δυνατότητα αυτή, να πούμε τη λέξη αυτή. Έχουμε τη δυνατότητα. Άμα την έχουμε, είναι στο χέρι μας, γιατί και εμείς δίχως να το καταλάβουμε, πάντων το χέρι, είμαστε μικροί Απόστολοι, διότι λέει ο Κύριος προς το λαό του, τότε μέχρι τη συντέλεια του κόσμου που είμαστε και εμείς μέσα, ουέ, εάν δεν ευαγγελίζεται το νόμο του Πατρός μου. Και ευαγγέλιο σημαίνει χαρά. Αλίμονός σας, αν πάρετε τη χαρά αυτή μέσα σας και τη βαστίσετε για την πάρτη σας και πείτε, εγώ την πήρα. Τι με νοιάζει με έναν τι θα κάνει ο άλλος, δεν πάει να κάνει το ένα καλό, θα τη μεταβώσει. Βέβαια. Και εδώ βλέπουμε κάτι, ότι όσο τη δίνεις τη χαρά αυτή με καλοπροαίρετη συνείδηση, τόσο αυξάνεται και γεμίζεις περισσότερο. Σε γεμίζει και σε σηκώνει. Όσο τη φυλάς, τόσο γίνεσαι μίζερος. Εδώ. Κύβαλον αλαλάζω. Κούφιος. Σου παίρνει και αυτό που πά να φυλάξεις το παίρνει. Γιατί έτσι είναι η Θεία και το Θείο που είναι μυστήριο και ενεργεί. Και στα επάνω σε όλα τα μυστήρια της βαπτίσεως, του γάμου και σε όλα, μυστήριο, ενεργεί όμως. Βέβαια.
και μέσα του ο καθένας βλέπει την ενέργεια αυτή. Μπορεί να μην μπορείς να βρεις τα σωστά τα λόγια, κυρία Τόρμα. Ναι, τα δούλα. Κυρία Σταυρούλα, τα σωστά τα λόγια να τα πεις στη φίλη σου, αλλά αν της πεις όμως έλα στην εκκλησία, άκου και δεν θα χάσεις. Πιο καλύτερο. Ναι. Και αν κάποιες απορίες έχεις και δεν σου αρέσει κάτι, εσύ να θα το κρίνεις. Εγώ δεν μπορώ να σου πω. Θα τα ακούσεις μόνη ναι. σου και θα το πεις. Η εκκλησία έχει τη δυνατότητα, γιατί πολλές φορές έχω πιάσει τον εαυτό μου ένοχο και έχω πάρει τις απαντήσεις. Φεύγοντας το πρωί για να πάω για την εκκλησία την Κυριακή, έχω και εγώ η οικογένεια, παιδιά, όλοι μας έχουμε ορισμένα προβλήματα και σηκώνουμε το πρωί με ορισμένα προβλήματα, με ένα κεφάλι σκυθροπό, με πονάει, αναστενάζω που θα βάλω σε μία τάξη τα πράγματα. Και δεν μπορώ να βρω αυτό θα πάει εκεί, τα θα πάει εκεί, πώς και τι αυτά, και δεν μπορώ να πείσω ούτε τον εαυτό μου, ούτε την οικογένειά μου. Πηγαίνοντας στην εκκλησία μέσα, γίνεται η Θεία Λατρεία, κλήρος και λαό μαζί συμβάλλουν, ως θυμίαμα ενώπιον του Κυρίου, να έρθει η χάρη και επισκιάζει, και βγαίνοντας από την εκκλησία, τι παρατηρώ. Ότι μπήκα με προβλήματα και βγάζει πολλές προβλήματα. Με λίγο προβλήματα. Λοιπόν, η ήρεμος και τα πάντα. Αυτό. Το έχω μεταφράσει. Κάτι τέτοιο έγινε και στο σπίτι του Μαθαίου. Για να το δούμε όμως. Πολύ ωραίο αυτό το θέμα. Βρες μου το 140. Να είσαι αγαθά διαθετημένος στην καρδιά, στα λόγια της πράξης, στις πράξεις έτοιμος κάθε φορά να διακονείς τους άλλους πρόθυμα και με πραότητα ενθυμούμενος τα λόγια του Σωτήρος. Όσε αν θέλει εν ημίν μέγας γενέστε, έστε ημών διάκονος. Ματθαίου κάπα 26. Εντάξει. Διάκονος. Άλλο. Τι σημαίνει αυτό. Το χώρισε και παρακάτω ήδη. Όχι. Βλέπουμε εδώ ότι βλέπουμε μία προστιβή των πρώτων μαθητών. Όταν ο Χριστός είχε τους 12 Αποστόλους. Βλέπουμε τι, ότι οι Απόστολοι ανάμεταξύ τους, μέχρι να έρθει η Πεντηκοστή μετά τον Κύριο, μετά τον Κύριο, ότι κάπου τους πείραξε το πνεύμα το ακάθαρτο. Του ακάθατο το πνεύμα, άλλη δουλειά δεν έχει, να πειράζει. Η δουλειά του είναι αυτή, να πειράζει. Δεν είναι για να δίνει συμβουλές καλές και να σηκώνει τον άνθρωπο. Είναι να τον κατεβάζει χαμηλά και να τον ελερώσει τόσο που να μην μπορεί και να απελπιστεί και να φτάσει σε μια στιγμή, αυτό που βλέπουμε στην τηλεόραση και ακούμε, αυτοκτόνησε, σκότωσε τη γιαγιά του. Ναι. Το παιδί αυτό ήταν καλό. Ναι. Καλό. Αλλά λέει ο λαός τώρα μέσα από το θείο. Θέλει να σου πω παιδί μου ποιος είσαι. Ναι λέει πες μου. Με ποιος κάνεις παρέα. Πολύ ωραία. Και η εκκλησία μας λέει με τους Άγιους Πατέρες. Θέλεις να δεις παιδί μου με ποιος πρέπει να κάνεις παρέα. Υπάρχει τόμοι, βιβλία, που όλα μαζί είναι 5 τόμοι, βγάζουν ένα μήνυμα και πρέπει να το έχετε ακούσει εσείς. Λέγεται φιλοκαλία. Οι φίλοι οι καλοί. Φιλοκαλία, οι φίλοι οι καλοί. Να, ποιοι είναι οι φίλοι οι καλοί σε μένα, σε σένα, σε όλοι μας. Γιατί δεν θέλεις τους φίλους τους καλούς, αλλά θέλεις τους άλλους. Όταν έχεις τέτοιους φίλους, επόμενο είναι να πηγαίνεις μπροστά και το πρόβλημα που έρχεται για να σε συγκαράξει,
με τέτοιους φίλους και με τέτοια ασπίδα το θείο, μόλις έρχεται κοντά, σε ασθενή, δεν έχει δύναμη και ξεγλιστράει και φεύγει. Έτσι. Αν όμως ευρύ αδύναμο, αλίμονο. Ορίστε. Κύριε Μιχάλη, μια ερώτηση πάνω σε αυτό. Ορίστε. Και κάποιοι που έχουν δύο φίλους, δηλαδή και καλό φίλο και κακό, με αυτούς τι γίνεται. Θα το δούμε στο τέλος, το λέει. Το λέει. Το λέει. Εσείς κυρίες, το λέει το τέλος. Λοιπόν. Πάνω, γιατί βλέπω με την ώρα περνάει. Και οι δόντες, οι Φαρισαίοι είπαν τις μαθητές αυτού, γιατί μετά των τελωνών και αματωλών εστί ο διδάσκαλος ημών. Εδώ βλέπουμε τώρα ένα άλλο πέρασμα που είναι φοβερό και στεναχωριέμαι πολύ. Γιατί έχετε προσέξει εσείς οι μεγαλύτερες γυναίκες, ότι ενώ στη γειτονιά που ζούτε, ζείτε με τις φίλες της και τις γειτόνισσες, όταν γίνει κάτι καλό σε κάποιο χώρο, στο δικό σου ή να με τη σαλήνη, βλέπετε τις άλλες αντί να χαρούνε. Ναι, αυτό είναι πραγματικότητα. Τον τελευταία χρόνια είναι. Με τιμήσω. Πρέπει να τιμήσω, ζήλια θόνο. Ζήλια θόνο, ναι. Πρέπει αντί να πούνε δόξα τω Θεώ που η γυναίκα, το σπίτι αυτό πάει καλά. Έτσι. Κι όμως δεν το χαίρονται. Κάτι τέτοιο γίνεται καιρό. Τα χρόνια τα τελευταία. Οι Φαρισαίοι σκάσανε και λέει γιατί. Λοιπόν, για να το δούμε όμως τι λέει ο πατέρας πρώτα, για να το σχολιάσουμε. Και οι 12 Φαρισαίοι, 11 μάλιστα, 640. Για να το σχολιάσουμε, γιατί βλέπω την ώρα και περνάει. 640, ε. 640, ναι. Τράβα. 640. 40. 49, 640 εδώ. 640. Προορισμό μας σε αυτόν τον κόσμο είναι να αγαπάμε και να διακονούμε αλλήλους. Τότε όχι μόνο οι άγγελοι και οι άγιοι θα είναι μαζί μας, αλλά και ο ίδιος ο Θεός. Και όχι μόνο εδώ, αλλά και στη μέλλουσα ζωή. Εκεί δε ακόμη πιο πολύ, οπότε ο Θεός θα είναι τα πάντα και εν πάση. Α, Κορυφή, Λιώτα, 28. Αγωνίζω, αδελφέ μου, να φτάσει σε τέτοια ένωση, αποφεύγοντας κάθε χωρισμό που εμπνέει η αμαρτία και η ολιγοπιστία, γιατί η επιθυμία του Χριστού είναι οι ναπάντες εν όσοι καθώς σι πετ πάτερ εν εμί καγώ εν σι, είναι και αυτοί εν εμί εν όσοι. Ιωάννου Ιωταζήτα 21. Ο Θεός είναι ένωσης, ο διάβολος είναι χωρισμός. Ο χωρισμός των εκκλησιών υπήρξε έργο του διαβόλου. Οι αιρέσεις και τα σχήματα από αυτόν προήλθαν. Βλέπουμε εδώ ότι ενώ μαζευτήκανε στην οικία του Μαθαίου και έγινε τράπεζα για να φάνε όλοι, έγινε μία ένωση, ενωθήκαν όλοι, οι άλλοι απ' έξω, οι Φαρισαίοι είχαν φθόνο και λέει ο Κύριος, ο πατέρας μου, εγώ και το Πνεύμα το Άγιο είμαστε, είμαστε τρία πρόσωπα. Άλλος ο Πατέρας, άλλος ο Χριστός, άλλο το Πνεύμα το Άγιο. Τρία πρόσωπα. Αλλά αυτά τα πρόσωπα ενώνονται μαζί όλα και τα τρία και βγαίνει ένας Θεός. Έτσι. Βγαίνει ένας Θεός. Λοιπόν, άραγε αυτή εκεί, αυτό το συμβάν που έγινε τότε με την κλίση του Μαθαίου που πήγανε στο σπίτι του, που ο Θεός έκανε συγκατάβαση, ο αμόλυτος, ο καθαρότατος μπήκε μέσα στο σπίτι του τελώνου, και όχι μόνο αυτό, μαζευτήκανε αματολοί, πόρνοι και πολλοί και καθίσανε. Τι έρνοια είχανε? Δεν είχανε τη χάρη του Θεού? Οπωσδήποτε. Είχανε τον ίδιο τον Θεό. Ναι, και τη χάρη του Θεού. Και λέω κάτι τώρα, προσέχτε, επειδή το έχω δει στην πράξη και θέλω να το περάσω. Μου είπε κάποιος φίλος, λέει, Μιχάλη, πηγαίνω πολύ καλά στη θρησκεία,
γενικά είμαι ανεβασμένος πάρα πολύ. Δηλαδή φίλο, μου λέει με τη γυναίκα μου, το σπίτι μου, με γενικά, τόσο, όλα, δεν με ενοχλεί τίποτα. Δηλαδή, του λέω τι, και προσεύχομαι και κάνω και δίνω και την εκκλησία, κοινωνάω, κάνω ό,τι κάνετε όλοι, κάνω κι εγώ και μέχρι στιγμής η χάρη του Θεού με φυλάει. Δόξα τω Θεώ, λέει, πάω πάρα πολύ καλά. Θυμήθηκα έναν πατέρα που είπε κάτι και ήμουν αναγκασμένος να του το περάσω, να του το πω. Του λέω, εύχομαι, πάνω δεν του λέω, να είσαι έτσι και να μην έχεις πρόβλημα. Και η χάρη του Θεού να σε προστατεύει. Αλλά άκουσε με λίγο να σου πω δύο λέξεις και τίποτα, πάρα πάρα. Ναι. Πήγαινε σπίτι, άνοιξε την Καινή Διαθήκη, κάνε στα κουτουρού, μία έτσι, έτσι, κουτουρού. Όχι, να μην συγγελώ κάπου και διάβασε δύο σειρές, μία, δύο. Οπουδήποτε τυλό. Και πες, αυτές τις σειρές Νίκο, τον λέγανε Νίκο. Αυτές τις σειρές, αύριο, από το πρωί που θα σηκωθώ μέχρι το βράδυ, θα τις κάνω πράξη. Κάνεις τελείο. Α, μου λέει, εύκολο. Λέω, κάνεις. Λέω και άμα συναντηθούμε, λοιπόν. Μου το λες. Ναι. Τον είδα μετά από όλα με 20 μέρες μόλι, τον είδα, έπεσε πάνω μου, τι μου έκανε. Του λέω, τι σου έκανε. Μου είπε, λέει, να κάνω αυτό. Και τι έγινε. Πέσανε να με φάνε όλοι. Στο σπίτι τα παιδιά μου αυτό. Γιατί είδε το πνεύμα ότι κάπου χάνεις και λέει εγώ τον έχω καλά και μόλις άνοιξες το φως να το κάνεις έργο, να δείξεις φως, σου λέει τι κάνει αυτός εδώ. Θα μου δώσει φως τους άλλους, κάτσε να τον επερπιθώ. Λοιπόν, όταν λέει ο Κύριος «Ήε με εδίωξα και σας διώξω» σημαίνει ότι δεν είμαστε χριστιανοί του γλυκού νερού. Θα έχουμε δοκιμασίες. Μεγάλες, μεγάλες. Φοβερές. Αλίμονο, αλίμονο. Για να το παρομοιάσω κάπως όπως ένας πατέρας το έφερε, επειδή εσείς είσαστε μανάδες και γιαγιάδες, το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Ποιο. Τα παιδιά σας τα φέρατε στον κόσμο. Μα θέλετε με πόνο το να τάλω 9 μήνες. Πότε κουραστήκατε περισσότερο, όταν τα είχατε στη δουλειά ή όταν τα μεγαλώσατε στο βίωμα πάνω 20 χρονών, να τα πάτε 20 μήνες. Στο μεγάλο μας, στο μεγάλο. Εκεί φαίνεται ο χριστιανός, στην πράξη πάνω, όχι μέσα μας τι είμαστε, αυτό το μέσα μας πρέπει κάποτε να γίνει φανερό. Να μπορέσουμε να τα κάνουμε τέλεια τα παιδιά. Τότε να κάνουμε. Ώστις με ομολογήσει έμπροστε τον ανθρώπο, θα εγώ και εγώ ομολογήσω αυτό. Έμπροστε του πατρός μου. Δηλαδή, απαγορεύεται χριστιανός να λέει τη λέξη, διότι είναι μεγάλη λέξη. Και εμείς την έχουμε πιάσει και λέμε είμαι χριστιανός, είμαι χριστιανός. Είναι μεγάλη λέξη, παιδιά. Φίλοι μου, λέω. Μεγάλη λέξη. Μεγάλη. Έχει βάρος, έχει βαρύτητα, έχει αγώνα. Και όταν οι Απόστολοι που ήταν κοντά στον Κύριο και τον επιάνανε και τους έδωσε εξουσία και κάνανε φάρματα και κάνανε χίλια δύο πράγματα, φτάσανε σε σημείο που δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα και λέει «Κύριε πρόσθεσε ημίν πίστη, δεν μπορούμε». Όταν οι Απόστολοι λένε κάτι τέτοιο, εμείς τι πρέπει να πούμε. Το ίδιο εδώ. Ακριβώς το ίδιο. Ο δε Ιησούς ακούσας είπεν αυτοίς. Τους άκουσε αυτούς. Ναι. Που είπανε γιατί ο Κύριος σας μάζεψε εδώ. Ναι, και πάει μέσα μου. Γιατί είναι εδώ. Ναι. Τι δουλειά έχει αυτός, μας ο καθαρός που λέει ότι είναι ναι. Υιός του Θεού έτσι. Με εσάς όλους. Μας τους είπαν ανθρώπους. Τους πείραξε αυτό. Τους ναι. Πείραξε αυτό. Ναι. Του κάνει εντύπωση. Μα αυτοί είχαν ανάγκη. Εγώ θα πω κάτι. Επειδή το θυμήθηκα για να μην το ξεχάσω. Μας το είπε καθαρά ο Κύριος. Να μην το ξεχάσω. Πριν και το έχω πει πάλι. Πριν δεν θυμάμαι. 3 χρόνια περίπου. Ήμουνα την Αθήνα κάτω, όταν του Κοροπιού η συγγνωμία πήγαινε στο Δυσσίο κάτω.
όταν πήγαινε κάτω. Και είχα πάει στην Αθήνα κάπου μια Κυριακή για κάτι δουλειές και ανέβαινα πάνω. Όπως ανέβαινα, μετά από την Ακρόπολη, δύο στάσεις μπαίνει μια κοπέλα μέχρι 30 χρονών και βαστάει μια τσάντα. Και πάει και κάθεται στην πλάτη του οδηγού που είχε ένα τζάμι προστατευτικό. Και κάθεται και κοιτάει προς το λεωφορείο όλους. Μας κοιτάει όλους έτσι και όλοι είδαμε ότι η γυναίκα η τσάντα και το βλέμμα της, ο τρόπος της, τον άντρα της, κάποιο παιδί της, και κάναμε όλοι έτσι. Ότι κάτι να με ζητήσει, να βγάλουμε για να δώσουμε κάτι. Και είδε την κίνηση, παρακαλώ, δεν ήρθα για χρήματα, μόνο να με ακούσετε. Το λέω αυτό γιατί οι Φαρισαίοι είπανε, τι δουλειά θέλει αυτό με αυτούς τους βρώμικους. Ναι. Ακούστε τώρα. Λέει, παρακαλώ, ακούστε με. Ήμουνα από 15 χρονών μία πόρνη. Το ομολόγη, είπα αυτή. Είπε, μία πόρνη. Παρακαλώ, ακούστε με, μία πόρνη. Και τώρα μετανόησα. Ήμουνα μέσα στο βούρκο. Και έψανα από εδώ, έψανα από εκεί, να γαζωθώ για να γλιτώσω και οι άνθρωποι με βουλιάζανε πιο πολύ κάτω. Και ανοίγει την τσαντούρα και βγάζει αυτό εδώ που λέγεται Καινή Διαθήκη. Και όταν συμπτωματικά έτυχε το βιβλίο αυτό στο χέρι μου, το άνοιξα για να διαβάσω. Και ξέρετε τι λέει το βιβλίο αυτό. Σε όλους. Μιλάει για μένα, ναι. Πώς θα γίνω καλά. Το έχουμε καταλάβει ότι αυτό το βιβλίο για τον καθέναν έκαστο. Μιλάει, για όλους μας έκαστο. Ότι να διαβάζουμε αυτό. Τι λέει και να πούμε, κυρία Βασιλική, τη πάει εδώ. Εδώ φταίει αυτή. Έτσι κάνανε και οι Φαρισαίοι. Ναι. Συμφωνείτε. Αυτή και όχι ο εαυτός μου που φταίω. Λοιπόν. Έτσι. Τι λέει ο πατέρας, 94. Για να το σχολιάσουμε. Πάω και στη Βούλα σε παράκληση και γράφω με μεγάλα γράμματα να διαβάζετε την Αγία Γραφή. Το σαφάν μου τη γραφή. Αγία Γραφή σημαίνει Αγία Γράμματα του Θεού. Ναι, και η Αγία Διαθήκη, γράφει με μεγάλα γράμματα. Ακούστε τώρα. Μη θυμώνεις με τους αδελφούς σου που αμαρτάνουν ή σε προσβάλλουν με την άδικο συμπεριφορά τους. Μην έχεις την τάση τη σημεί να σημειώνεις κάθε παράπτωμα του πλησίου σου και να τον κατακρίνεις όπως συνηθίζουμε να κάνουμε. Ο καθένας έχει να δώσει λόγο για τον εαυτό του. Ο καθένας διαθέτει συνείδηση. Ο καθένας έχει ακούσει τον λόγο του Θεού και κάτι ξέρει από το Θείο θέλημα. Ζήτησε από τον Κύριο και λάβε το σωτήριο χάρισμα της αυτομεψίας, δηλαδή το να προσέχεις και να αποδοκιμάζεις μονάχα τα δικά σου αμαρτήματα και να παραβλέπεις τα αμαρτήματα των άλλων. Αυτομεψία, τι σημαίνει. 673. 673. 673. Αυτομεψία, τι σημαίνει. 673. 673 εδώ. Διάβασε. Αν θέλεις να είσαι αληθινά ταπεινός, ας καλλιεργείς την αυτομεψία με ζήλο. Λέει. Δηλαδή, παρακάτω. Όχι αυτό. Αυτομεψία σημαίνει ό,τι βλέπεις στραβό απ' έξω, άστο. Είναι άλλος που θα το διορθώσει. Ανεβάσω λιγάκι παρακάτω ακόμα και το κομμάτι να το μάθει. Δεν είναι, αυτό είναι ένα μάλλον. Όχι, δεν είναι άλλο, το ίδιο λέει. Όχι, δεν είναι άλλο. Άστο να το θέλει να το διαβάσει όλο το παιδί. Όχι, θα μας πούμε βγάλει από το θέμα. Δεν είναι ίδιο, ξέρω. Σημαίνει αυτομευσία όταν βλέπουμε. Βαλούνται λατώματα, δεν είναι. Παρακαλώ λίγο. Κάντε λίγο ησυχία να τελειώσουμε. Λίγο ησυχία. Και ύστερα όποιος θέλει να μιλήσει θα πάει.
Αυτομεμψία σημαίνει βλέποντας τα λάθη των άλλων με πολύ ευκολία μπαίνουμε σε αυτά και γινόμαστε κριτές. Άρα εμείς είμαστε οι κριτές ή κάποιος άλλος. Αυτομεμψία σημαίνει έλεγχο και μόνο στον εαυτό σου. Έτσι. Όχι στους άλλους. Γι' αυτό λέει ο κύριος κάπου. Βγάλε το κάφος και το δοκάρι που έχεις από πάνω σου, στο μάτι, και πήγε να βγάλει αυτό Δίθα. Και το ψηλό που έχει ο ουρανός φίλος σου εκεί. Τα μπορείς. Λοιπόν, σημαίνει έλεγχο στον εαυτό μας. Γι' αυτό και η πόρνη αυτή στη συγκοινωνία μέσα, αυτό το βιβλίο μίλησε για μένα. Το έχουμε καταλάβει. Αυτομεψία σημαίνει αυτοέλεγχο στον εαυτό μας. Και όταν λέει ο Χριστός να είσαστε το άλλας, που να έχει δύναμη, και όταν το άλλας εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν ψυγεία και αυτά, για να πούμε, συντηρήσουν πράγματα, κρέατα, ψαρέα και αυτά, αλλά είχαν αλάτι, που είχε δύναμη τα λάτι. Δεν ήταν να με εξασθενισμένο, είχε δύναμη. Και το βάζανε πάνω στα πράγματα και τα πράγματα τα διατηρούσανε πολύ καιρό. Έτσι και εμείς όταν είμαστε άλλας, όπως λέει ο Κύριος, όπου περνάμε, αν υπάρχουν πληγές, άθελά μας, εφόσον έχουμε κάνει έλεγχο στον εαυτό μας, η ζωή μας και εκ το περίσσευμα μας της καρδίας μας, θα αφήνουμε το Λόγο του Θεού απάνω στις πληγές των άλλων, αν υπάρχουν, και θα είναι άλλα. Και θα πούνε η κυρία Σταυρούλα, τι ωραία που μίλησε, αχ να ξαναπεράσει από εδώ, το έχω ανάγκη. Η Σταυρούλα δεν μίλησε καλά. Η χάρη του Θεού, το Άγιο Πνεύμα την όπλησε. Έτσι. Μπράβο. Αυτό είπε στο Θεό. Εμείς δεν κινιόμαστε από μόνοι μας. Όχι. Κάποιος άλλος μα κινεί. Λοιπόν. Με συγχωρεί να πω δύο λόγια ακόμα για αυτό, απάνω στο θέμα. Δηλαδή πρέπει να είμαι τέλειος εγώ και τότε να σου κάνω εσένα την παρακλήση, να πει για κάποιο πράγμα, να σε διορθώσω ένα. Να είμαι όμως τέλειος εγώ, μπορεί να είμαι τέλειος. Θα είναι τέλειος. Έτσι είμαι. Εδώ το λέει στο τέλος τώρα, ναι. Πάρουμε εδώ στο τέλος, ναι. Και θα κλείσουμε εκεί, τα λέει όλα εκεί τώρα. Πάρτε στο χέρι. Πάρτε στο χέρι σου. Και πήγαινε σελίδα 68. Λέει τώρα εδώ. Πορευθέντες δε μάθετε τι έστιν έρεο. Θέλω και ου θυσία. Ου γάρ ήρθον καλέσε δικαίου, αλλά αματωλούς εις μετάνοια. Άχι. Λοιπόν, θα το ξαναπώ. Πορευθέντες δε μάθετε τι έστιν έλεο. Έλεο σημαίνει παράτινον το έλεος. Κύριε, ήματον έλεος. Η χάρη σου ήρθε και σταμάτησε την εστία που με βασανίζει. Το έλεος ήρθε, με επισκίασε. Αλλά για να έρθει αυτό όμως, τι λέει πρωτήτα, προσέξτε το καλά, είναι, μας πιάνει ένοχους. Ναι, πορευθέντες δεν μάθετε. Πορευθέντες δεν μάθετε. Τι σημαίνει. Δεν σημαίνει έλεος να έχουμε, να είμαστε στο σπιτάκι μας μέσα, στην πολυθρόνα μας, στην τηλεόραση και σε όλα τα άλλα πράγματα και να έχουμε και έλεος. Πορευθέντες στην πορεία, στη διαδρομή σας, στον δρόμο σας, τους αδελφούς σας και εδώ και εκεί θα μιλήσετε για το έλεος το δικό μου που εάν δεν ευαγγελίζεστε τον όνο του Πατρός μου. Εμείς θέλουμε να τα έχουμε καλά με το Θεό και με τον κόσμο του ασφαλούς, να είμαστε καλυμμένοι κάπου δίχως να βγούμε έξω να κάνουμε κάποιο μικρό αγώνα. Αν δεν κάνουμε αγώνα τα έχουμε χάσει. Θα φέρω ένα μικρό παράδειγμα. Το λέω αυτό πιο πολύ για τις γυναίκες. Στο σπίτι σας μπορεί να καθόσαστε με τον άντρα σας, τα παιδιά σας και τα εγγόνια σας. Και να συζητάτε μια χαρά. Μόλις μπορεί. Τίποτα δεν είναι
που να το αποκλείουμε. Εκεί που συζητάτε, μπορεί, εκεί που όπως βλέπετε, να περάσει ένα ποτήκι. Ποτήφορο. Τι συμβαίνει, ρε γυναίκα, ρε παιδιά, τι συμβαίνει. Ποτήκι. Και πρέπει να βρει το ποτήκι, γιατί το σπίτι αναστατώθηκε. Θα δείτε αδυναμία τώρα, ε. Και βλέπουμε τώρα από την άλλη μεριά ένα άλλο παράδειγμα. Ενώ είναι μέσα μαζεμένοι όλοι οι σπίτι, ξαφνικά βγαίνει ένα λιοντάρι και είναι έτοιμο να μπει στο σπίτι μέσα για να φάει το άνθρωπο. Και ο άντρας τι κάνει, τι κάνει. Το σκέφτεται, το μελετάει πώς θα το αντιμετωπίσει. Η γυναίκα τι κάνει. Ανοίγει την πόρτα, ορμάει πάνω του, που θα φας το παιδί μου. Θυσιάζεται για να σωθούν οι άλλοι. Ενώ φοβήθηκε το ποντικάκι που δεν της έκανε τίποτα αυτό, και με το λιοντάρι τα έβαλε. Λοιπόν, και εμείς δεν έχουμε καταλάβει ακριβώς το νόημα που πρέπει να χειριστούμε το Λόγο του Θεού. Εμείς δεν θα πούμε τίποτα δικό μας. Θα πούμε ατόφιο το Λόγο του Θεού μέσα από την Καινή Διαθήκη, μέσα από τον ίδιο τον Χριστό ή τους πατέρες που τον έχουν ερμηνεύσει, και θα είμαστε καλυμμένοι, καλυμμένοι πάντοτε. Αλλά για να είμαστε πιο πολύ καλυμμένοι, τι πρέπει να κάνουμε στο θέμα αυτό. Αγώνα. Είπες αγώνα. Είμαι 55 χρονών και πάω στα 50, και πάω στα 56. Μέχρι τα 48 μου χρόνια στη θάλασσα πήγαινα και έπεφτα μέχρι εδώ. Μόλις πήγαινα εδώ με παρέσυρε το κύμα, βοήθεια, αν ήταν κάποιος θα πνιγόμουν. Βρε Χριστιανέ, δεν ξέρεις μπάνιο, Αθηναίο και το να κοιτάω και αυτά. Δεν ξέρω μάνα, παιδιά. Βρε, ξού να χαθεί. Προσπαθούσα να μάθω, προσπαθούσα εδώ, τίποτα. Πώς να μάθω, τόσα χρόνια δεν μπόρεσε κανένας άνθρωπος να με μάθει. Και ο αδελφός μου που λείπει έξω στη Γερμανία, που ήρθε, που έγινε το μεγάλο συμβάν του πατέρα μου και της μητέρας μου, που συγκεντρωθήκαμε όλοι, μου λέει πριν 7 χρόνια, δεν ξέρεις μπάνια, μου λέει. Λέει, να σε μάθω εγώ. Μου λέει, εύκολο. Του λέω, έτσι, ό,τι έτσι μου λέγανε. Λέω, όχι, λέω, αλλά μου λέει, είναι εύκολο. Έλα εδώ, μου λέει, να σε μάθω εγώ. Λέω, πια να δω. Άσε, μου λέει, έλα, ας πούμε, εδώ κοιμάσω. Και με παίρνει, με πάει σε ένα βράχο, μου λέει, κοίτα, λέω, τι θα κάνω εγώ, μου λέει. Λέω, ναι, πέφτει μέσα, μου λέει, τσακ, απ, το νερό εδώ. Λέει, κοίτα, λέει, πατάω. Α, εντάξει, λέω, σαπ, ήταν 4 μέτρα. Και αυτό δεν πάταγε. Πάω, ναι, και πάω μέσα. Βγαίνω έξω, πίνω νερό. Φεύγω, σώσε τον εαυτό σου, μου λέει. Βρε αμάθω. Και βρήκα την ψυχραιμία μου και στάθηκα. Έγινε πάνω στην πράξη. Εμείς προσπαθούμε να είμαστε χριστιανοί δίχως να βουτυχτούμε στη δοκιμασία. Ναι. Όταν λέει ο Κύριος, «Οι εμέ ενδίωσαν στους Αποστόλους και σας διώξουν για το όνομά μου». Ποιο είναι το όνομά μου? Αλήθεια. Και η αλήθεια όταν υποθεί βράπτει. Μπράβο. Και την διώκουνε με μεγάλου και πάρα πολλούς ποικίλους τρόπους. Λοιπόν, έτσι και εσάς θα σας διώξουν. Λοιπόν, πρέπει να το χωνέψουμε ότι θα δοκιμαστούμε. Διάβασε αυτό που σου είπα. Θα περάσω με δοκιμασία, αλλιώς χωρίς δοκιμασία δεν είναι. Είναι αυτό, είπες εσύ. Με τίποτα. Θυμήσου τα λόγια της Γραφής. Μην οικώ υπό του κακού, αλλά νίκα για το αγαθό το κακό. Ο άλλος σε προσβάλλει, σε πληγώνει, κατάκαρδα, σου δείχνει κακία. Μην του αποκρίνεσαι. Με τον ίδιο τρόπο, δείξου άκακος, αγαθός, γεμάτος αγάπη και μακροθυμία σε αυτούς που σε αδικούν τόσο σκληρά. Αν και εσύ ταραχθείς,
αν και εσύ μιλήσεις απότομα και μουθυρά, θα δώσεις τους άλλους το δικαίωμα να σου πούν. Ιατρέ, θεράπεψον σε αυτό. Λουκά, δέλτα 23. Ή τι βλέπεις το κάρφος, το έντο οφθαλμό του αδελφού σου, την δέτο σο οφθαλμό δοκόν ου κατανοείς. Υποκριτά έβγαλε πρώτον την δοκόν εκ του οφθαλμού σου και τότε διαβλέψεις εκβαλήν το κάρφος εκ του οφθαλμού του αδελφού σου. Ματθαίου 3:5. Μην νικάσαι λοιπόν από το κακό, αλλά νίκα με το αγαθό το κακό. Δείξε σε αυτό που σε προσβάλλει ότι δεν προσέβαλε εσένα, αλλά τον εαυτό του. Μειώσε μέσα σου βαθιά λύπη για αυτόν που τόσο εύκολα νικήθηκε από τα πάθη του και είναι τώρα μπροστά σου πνευματικά άρρωστος. Και όσο πιο πολύ άδικος γίνεται, απέναντί σου τόσο πιο πολύ και εσύ να του αποκρίνεσαι με πραότητα και αγάπη. Έτσι είναι βέβαιο ότι θα τον νικήσεις. Ο Θεός οπωσδήποτε είναι ισχυρότερος από το κακό και πάντοτε νικά στο τέλος. Μάλιστα, σε πολλά λέγουμε κύριε Μιχαλή αδελφέ. Πολύ ωραίο, δηλαδή πολύ διδακτικό. Λοιπόν, ας το πούμε διαφορετικά, βρες το 38. Πολύ διδακτικό. Ο Κύριος ήρθε στη γη για να σώσει το πλάσμα του, εμάς όλους. Πολύ διδακτικό είναι πράγμα. Ήθελα να ήξερα, ας κάνω σε όλους. Και τι τρόπους μεταχειρίστηκε για να νικήσει το σατανά και το πλάνο του να του δώσει προορισμό. Πέστε μου, εσείς. Ποιος. Η κυρία. Το πνεύμα του Άγιο. Εσείς. Τι να πω, είναι πολύ δύσκολο. Δεν. Δύσκολο πάλι. Πάλι, το πνεύμα του Άγιο. Εσείς. Πώς το πες το πάλι το κατάλαβα. Για δεν το κατάλαβα. Ο κόσμος, ναι. Ο κόσμος στην παλιά διαθήκη ναι. Εχανότανε. Προορισμό ναι. Δεν ήρθε. Και ήρθε ο Χριστός ναι. Για να δώσει προορισμό και να ανοίξει τον, και τον καινούριο παράδεισο. Να έχουμε προορισμό, να μην χανόμαστε στην αγκαλιά του έως φόρου. Ναι, να πάμε στον παράδεισο. Ναι. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, τι όπλα ο Χριστός μεταχειρίστηκε για να νικήσει αυτόν τον έως φόρο. Το Σταυρό, το πρώτο του Άγιο. Σταυράθηκε, Σταυρό. Την ταπείνωση προς εμάς, την αγάπη. Την ταπείνωση, την ταπείνωση. Τι που λέω το μυαλό μου, θα είναι τη δημιουργία. Μία, με λιάξει, δεν χρειάζεται. Η προσευχή. Τη μετάνοια να μετανοήσουμε, την αγάπη μεταξύ μας. Το μονογενείο του δεν έστειλε για να σώσει τον κόσμο. Εγώ λέω την αγάπη, την μετάνοια, να μετανοούμε, να κοινωνούμε, να είμαστε άνθρωποι. Μάλιστα. Όλους αυτούς τους τρόπους μεταχειρίστηκε. Μάλιστα. Αντί του μάλλον. Όλοι. Ταπεινώθηκε. Ναι. Τον σταυρώσανε τον ήξερε. Η αγάπη και μόνο που έδωσε. Για μας. Ναι. Γιατί. Για τον ταπείνωση. Ναι. Γιατί. Γιατί βλέπουμε εδώ τον Άγιο Αντώνιο. Βλέπουμε τον Άγιο Αντώνιο. Ένα παράδειγμα. Της πόλης κάτω ήταν ένας πατέρας που είχε ένα γιο που είχε δαιμόνιο. Το είχε πάει στους πάντες και τα πάντα. Το παιδί δεν γινόταν καλά. Και του είπε κάποιος, θα πας στον ασκητή αυτόν, αυτός είναι πολύ γερό. Θα σου κάνει καλά. Απελπίστηκε, είχε μεταχειριστεί όλους τους τρόπους και ξεκίνησε και πήγε βαθιά στην έρευνα να συναντήσει τον Άγιο Αντώνιο. Έφτασε έξω από το σπηλιά του. Και την καλύβα του μάλλον να το δούμε έτσι, χτύπησε και βγαίνει ο Άγιος Αντώνιος. Καλός τους. Με το δεν πρόλαβε να πει άλλη λέξη, πατέρικο. Και το παιδί που ήταν δίπλα στον πατέρα που είχε το πρόβλημα, απλώνει το χέρι και του σκάει μία πάπα. Και ο πατέρας του βάζει τις φωνές. Δεν τρέπεσε παιδί μου. Χτύπησες εδώ, σύνθα να σε φέρω για να σε κάνω καλά και εσύ τον εκτύπησες. Και λέει ο Άγιος Αντώνιος, άστο το παιδί, λέει, δεν τελείωσε ακόμα. Τι λέει δεν τελείωσε. Ο Κύριος είπε, όταν σε χτυπάνε δεξιά, να γυρίσει και το άλλο αριστερό. Έλα, δεν τελείωσε ακόμα, χτύπησε. Και κάνει μαφ, αχ, και φεύγει από μέσα του όλο αυτό το πράγμα που λεγότανε, τι έως φόρος και το, να δεις πως το είπε ο Κύριος και στους δαγνούς το όνομά σου πως είναι Λεγιόν. Λεγιόν. Δαιμόνια. Κάνε και φύγανε. Γιατί
δεν αντέξανε την ταπείνωση και σκάσανε. Γιατί ο Αιωσφόρος έπεσε γιατί δεν είχε ταπείνωση. Το Θεό το φοβάται, τον σέβεται, τον βλέπει πιο μεγάλο, τον βλέπει τα πάντα, όλα όλα, τον ξέρει ποιος είναι, τι είναι, αλλά δεν ταπεινώνεται. Τα πάντα κάνει όσα δανάς, αλλά δεν ταπεινώνεται. Μόλις ταπεινωθεί, πεθαίνει. Εκεί είναι το φάρμακό του. Άρα γιατί βλέπουμε το Θεό, ότι τον ίδιο το Θεό που έγινε άνθρωπο και με την αγάπη, την άκρα ταπείνωση, από βασιλεύς έγινε δούλος τον δούλο. Γιατί και πού γεννήθηκε σε μία φάρνη. Το πλέβασμα, γιατί δεν την πάρνη. Γιατί γεννήθηκε σε μία φάρνη. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Όχι. Δεν είναι τυχαίο. Λέμε οι πατέρες, οι φάρνοι. Είναι ένας χώρος που οι παλαιοί το είχαν για τις μεγάλες μέρες γιορτάσιμο. Γιατί αποβλέπανε στις αγελάδες τα βόδια, γεννάγανε τα πρόβατα και δίνανε μεγάλη προσοχή στα ζώα και τα αγαπούσανε σαν βοσκοί, σαν τσοπάνιδες. Και ο χώρος αυτός για αυτούς ήταν μια εστία καταπληκτική. Προς το ζήν. Και Φάτνη είπε ο Χριστός να την ανατρέψει με άλλο τρόπο. Φάτνη, παιδί μου, είναι η καρδιά σου, είναι μέσα σπήλαιο, όπως ήρθα εγώ στη Φάτνη, έτσι και κοίταξε όπως μπήκα εγώ στη Φάτνη να την καθαρίσω και να την κάνω και να της δώσω ένα χάρισμα πλέον για όλη την ανθρωπότητα. Έτσι και εσύ βάλε το λόγο μου μέσα σου να καθαρίσει αυτή η Φάτνη που λέγεται σπήλαιο. Σπήλαιο είναι η ψυχή, η καρδιά, η ψυχή του ανθρώπου μέσα και έχει ανάγκη το λόγο του Θεού. Και κλείνω, λέει ο Κύριος, όλα θα παρέλθουν στη συντέλεια του κόσμου. Θα συνταγραφούν και θα αλλοιωθούν όλα. Ο λόγος μου ου αλλοιωθεί εις τον αιώνα. Που σημαίνει ότι αυτά που λέμε εδώ θα μείνουν και θα παραμείνουν και ας γίνουν τα πάντα. Εμείς έχουμε ωφέλεια, άραγε να ανοίξουμε αυτό. Εγώ φωνάζω με μεγάλη δύναμη, έχουμε. Αναμφιβάλλεις για την αλήθεια κάθε προσώπου ή κάθε γεγονότος που περιγράφει η γραφή, θυμίσου ότι πάσα γραφή Θεόπνευστος. Β' Τιμωθέου γάμα 16. Όπως λέει ο Απόστολος, είναι λοιπόν αληθινή σε όλα. Δεν περιλαμβάνει φανταστικά πρόσωπα, μύθους και τρίτους. Ακόμη και οι παραβολές που είναι συμβολικές ιστορίες έχουν μέσα τους μόνο αλήθεια. Ο λόγος του Θεού ολόκληρος είναι μια και αδιέρετος αλήθεια. Αμφιβάλλοντας για τη γραφή, κανείς αμαρτάνει εναντίον της αλήθειάς της. Και η αλήθειά της δεν είναι άλλη παρά ο ίδιος ο Θεός, η αυτοαλήθεια. Εγώ είμαι η αλήθεια, Ιωάννη Ιωταδέλτα 6, είπε ο Κύριος. Ο λόγος ο σώς αλήθεια εστίν, Ιωάννη Ιωταδέλτα 17, είπε ο Ιησούς Χριστός τον Θεό και πατέρα του. Να παραδέχεσαι λοιπόν το σύνολο της γραφής σαν αλήθεια. Να. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ ότι ο πατέρας μας παρακινεί και μας το τονίζει πολλές φορές ότι μέσα στη ζωή μας αυτή που έχουμε ανάγκη από αλήθεια για να σταθούμε είναι ο λόγος του Θεού, η Αγία Γραφή. Και βλέπουμε τώρα την κοινωνία, την ανθρωπότητα και τον εαυτό μας έκαστος ότι ενώ γνωρίζουμε ο Παπανδρέου πώς έφυγε, η Μιμή πώς τον ακολούθησε, τι κάνει και χίλια δυο άλλα πράγματα, πώς έγινε το ένα συμβάν εδώ, πώς έγινε το άλλο, ξέρουμε και λεπτομέρειες που και να τις μάθουμε δεν μας οδηγούν πουθενά. Πουθενά, δεν μας οφειλούν. Περιέργεια, έτσι χάσαμε τον Παράδεισο. Άνοιξε το παραθυράκι της περιέργειας η Εύα
Και μπήκε ο άλλος και βάλει την αφιβολία. Και έχουμε την αλήθεια, την αυτοαλήθεια, ολόκληρη την αλήθεια και δεν ανοίγουμε να δούμε τον εαυτό μας, γιατί αυτό δεν είναι τίποτα παραπάνω παρά ένας καθρέφτης της αλήθειας του κάθε ανθρώπου έκαστος. Έτσι. Όταν το ανοίγω εγώ μιλάει για μένα, ναι. Μιχάλη πρόσεξε, εδώ εκεί τώρα θα άλλο. Δεν θα πω εγώ, α, γιατί η Σταυρούλα λέει. Τότε η αλήθεια παραπέμπει και την βάζουμε στα μέτρα μας και δεν είμαστε παραπάνω από τι, από το Φαρισαίο και τους Φαρισαίους. Και πολλά γράφει και ο αυτός ο Δαβίδ στους ψαλμούς, γράφει πολλά ωραία και εκεί. Αν κάποιος θέλει να πει τίποτα πάνω σε αυτό. Εγώ μια μέρα ένα βράδυ δεν μπορούσα να κοιμηθώ και άνοιξα έτσι το ραδιόφωνο. Και έπιασα μια. Αυτή τη χριστιανική. Όχι, χριστιανική, δεν ξέρω τι ήταν. Και μετά ακούω αυτός που μίλησε φεύγος. Φεύγος, εγώ μένω στο πετράδι. Ευαγγελική είναι. Ναι, το Ευαγγέλιο. Ναι, αλλά είναι ευαγγελική, δεν είναι χριστιανική. Δεν είναι χριστιανική, ναι. Δεν είναι ορθόδοξη, δεν είναι. Είναι ορθόδοξη, δεν είναι. Ορθόδοξη, δεν είναι. Είναι αίρεση, είναι ευαγγελική. Ναι, και αυτό το είχαμε γιατρό. Είναι καρδιολόγος, παθολόγος. Και με όρεξε ότι ο φεύγος. Και αυτός ήταν η μητέρα του στην εκκλησία, τώρα αυτός πώς έγινε έτσι. Είναι μεγάλος άνθρωπος αυτή. Έχει πολλά παιδιά, 4-5 παιδιά, αγόρια, τα έχει βγάλει γιατρούς. Την έχετε ακούσει αυτή την. Το Ευαγγέλιο λέει νομίζω, το Ευαγγέλιο. Ναι, αλλά το έχουν παρεμβαίνει. Έτσι με τα δικά του σλόγια. Δεν χρειάζεται να τον ακούσετε. Βάλε την εκκλησία ηρεμονία σωμάτων Πετράκη. Περισσότερα από την συνέχεια. Επί 24 βάσεις, να ακούσει τους γέρους. Σε ποιο, όχι. Κόμμα 99. 89,4. 89,4. Ακούσει συνέχεια. Υπάρχει 91,2. Πειρακή εκκλησία. Τόσα κανάλια ωραία έχουμε, εκεί πήγατε. Όχι, επειδή άκουσα ότι είναι γειτονάζουμε κύριο, εγώ τώρα βέβαια λίγο 30 χρόνια από τα πέρα. Ο γείτονος μας κάνει το έγκλημα, δεν το κάνει αυτό. Τι λέω, τι λέει αυτό τώρα, τι λέει, εννοείστε ότι... Εκεί μένω κι εγώ δίπλα στην πόρτα του μένω. Ούτε ναι, στα Πετράλου να μένεις. Ένα μην τα λέμε τώρα, εντάξει. Στα Πετράλου να μένεις. Μην αλλάζουμε το θέμα γιατί... Όχι, συγγνώμη, στα Πετράλου. Τώρα το παλικάρι ήταν μία... Ούτε να τα ακούσα αυτό, δεν χρειάζεται. Για τους φωτισμένους τι λέει βρε. Ο Χριστός στο θέμα αυτό δίνει μία νουθεσία στον πατέρα μας έγκαθος. Μια απορία εγώ. Κοίταξε, σαν αγράμματι ας πούμε. Ακούω τώρα ας πούμε οι Εβραίοι, οι Καθολικοί, πώς λένε. Αυτοί λένε πιστεύουν, όλες τις αιρέσεις. Όλες τις αιρέσεις, ναι. Πιστεύουν σε ένα Θεό. Ναι. Τώρα άλλοι το λένε, ξέρω πώς το λένε. Αυτοί ας πούμε οι άνθρωποι, πώς... Θα κρυφτούν κατά συνείδηση, ναι. Αλλά δεν θα είναι ανοιχτά τα μάτια τους. Θα ζουν στο σκοτάδι. Α, μπράβο. Το γράφει μέσα, νομίζω, ναι. Ένας ασκητής, ο Άγιος Νύφων, ένας ασκητής επίσκοπος, σελίδα 171, το γράφει αυτό. Ναι. Το λέει στην Αποκάλυψη, καλύτερα το λέει. Να μας το πείτε, ναι. Να δούμε σύνολα με τις πράξεις του. Προσέξτε, το λέει στην Αποκάλυψη. Κατά συνείδηση. Λέει, πάσα θα έρθει. Προσέξτε, πάσα θα έρθει. Όλα θα έρθει. Παγκόσμια. Ναι, παγκόσμια, ναι. Πληρωθεί ο λόγος μου, ακουστεί, τότε θα έρθω να κρίνω. Ζώνα και νεκρή. Που σημαίνει ότι κανείς δεν θα είναι αμαθής. Αμαθής. Όταν λέει πάσα τα έθνη, ο λόγος μου κηρυχτεί. Βέβαια. Τότε θα έρθω να κρίνω. Δηλαδή όταν θα έρθει το πλήρωμα του χρόνου, δηλαδή δεν θα πει κάποιος ότι εγώ κύριε δεν σε άκουσα που είμαι εκεί. Mm. Κι όμως μπορεί ο Χριστός να μην έχει πάει, υπάρχουν να είμαι οι Απόστολοι που πάει. Το Ευαγγέλιο θα γίνει σε όλο τον κόσμο. Εγώ έχω μία θεία απορία. Ακόμα, εγώ θα το πω πιο δυνατά ακόμα, ακόμα και ο ίδιος ο Σατανάς το κάνει αυτό έξω στον κόσμο. Δηλαδή γράφουν σε διάφορα περιοδικά και εμπρίζουν τον Χριστό. Ο άλλος από Άρνια, λέει ποιος είναι ο Χριστός, ποιος είναι αυτός που βλέπει, ποιος είναι αυτός που βρίζουμε. Μόνο και μόνο που μαθαίνει ποιος είναι, αλλά δεν το δέχεται, πάλι γνωρίζει, πάλι είναι αυτή η μετάδοση. Αλλά όχι διαμέσου του Σατανά, δηλαδή ξέρει, δηλαδή, μαθαίνει την αλήθεια, αλλά δεν τη δέχεται επειδή του την πλασάρουν έτσι μετά. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε αυτό. Δηλαδή θέλει να πει και με αυτό που τον βρίζει ποιος είναι ο Χριστός, μαθαίνω για τον Χριστό. Είναι ο Βούδας. Ο ναι, που θέλει ο Βούδας. Ναι, 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 ναι. Μαθαίνω για τον Χριστό. Και διαβάζεις ένα περιοδικό
είπες κατά τον Χριστό. Ρωτάει, από περιέργεια. Ναι, ναι, ναι. Ποιος είναι αυτός που βρίζει τον Χριστό, γιατί βρίζει τον Χριστό συνέχεια. Λοιπόν, άμα ακούσει από κάποιον ότι ο Χριστός είναι αυτό το πράγμα, έτσι δεν είναι. Το παλαιότερο βιβλίο παγκόσμιο σε όλη την ανθρωπότητα είναι η Αγία Γραφή, η Παλαιά Διαθήκη. Και μετά η Καινή Διαθήκη πριν 2.000 χρόνια. Λοιπόν, η Αγία Γραφή. Και φέρνω ένα παράδειγμα για την ανθρωπότητα που είπατε όλοι και για, και για τον Κινέζο και για αυτούς που είναι στην Κογκό, Κογκό κάτι μάλλον, θα ξέρω εγώ, σε κάτι μέρη απόμερα. Έτσι, λοιπόν, και λέω, επειδή το έχω ακούσει κάπου και θέλω να το μεταφέρω ίδια, γιατί είναι καλό παράδειγμα. Λοιπόν, μία μάνα έχει ένα παιδί στην Αμερική. Έτσι. Ναι. Λοιπόν. Και το παιδί στέλνει ένα γράμμα. Αμά, λεφτά. Πάρε. Αμά, λεφτά. Πάρε. Αμά, λεφτά. Γιατί το παιδί σπουδάζει και ξέρω τι θα κάνει. Λοιπόν. Αλλά η μαμά όμως θέλει να μάθει και ορισμένες πληροφορίες για το παιδί. Πώς ζει, τι κάνει, τι, πώς, όλα αυτά τα πράγματα. Πώς βαδίζει. Και του στέλνει ένα γράμμα. Του λέει, παιδί μου, παίρνω πώς είσαι, τι, που μένεις, πώς αυτά, πώς περνάς, τι φίλους έχει, όλα τα πράγματα. Για να δει πώς πάει το παιδί. Και το παιδί έστενε γράμματα, έπαιρνε τις επίταγες. Του ήρθε το γράμμα της μητέρας. Τι είναι αυτό, λέει, γράμμα της μητέρας μου. Έταξε στο κομμαδίνο, στην άκρη. Δεν το διάβαζε. Ένα μήνα, δύο μήνες, τρεις μήνες, ένα χρόνο. Του ξαναστέλνει γράμμα, άλλο πάλι εκεί. Τι γίνεται εδώ. Σηκώνεται η μάνα και πάει στην Αμερική. Λέει, παιδί μου, τι έγινε. Τι. Γιατί δεν μου απάντησες. Σε τι μάνα, να πες τα γράμματα. Δεν σου στείλα. Ναι, λέει, τα έβαλα εκεί. Μα δεν είχες την περιέργεια να δεις τι λέει η μάνα σου. Τα λεφτά τώρα κάνω τα πήρες. Την περιέργεια δεν την είχες. Δεν είσαι παιδί μου. Έτσι και ο Θεός, ο καλός Θεός. Έτσι. Από περιέργεια ανοίγουμε τα πάντα. Μέχρι βιβλία εσχρά. Δεν έχουμε περιέργεια μια φορά να ανοίξουμε αυτό το βιβλίο. Και θα δούμε ένοχοι. Όλα τα βιβλία, παιδί μου, τα άνοιξες. Περιέργεια είχε. Αυτό που σου στείλα και ήταν κοντά σου και το προσπέρασες, το έπιανε και το πέτραγε και το έκανε. Γιατί δεν άνοιξες. Θα πιαστούμε ένοχοι. Έτσι. Είμαστε έτοιμοι. Ναι. Πάτερ μόνο εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, εθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανών και επιτυχείς, τον άρτον ημών, τον επιούσιο, δώσε με σήμερον, κι άφησε μη τα βλήματα ημών, ως και εμείς αφήρνε τις οφειλέτες ημών. Και εμείς εν έγγιση μας εις πειραλμών, αλλά εις και εμάς από τον ημών. Θα ψάλλουμε όλοι μαζί την ωραιότητα. Την ωραιότητα της παρθενίας σου και το υπέραμπρο το της αγνίας σου ο γαμή κατά πλάγη εγώ ασυφαιρώτο και ποιος είναι προς αγαγόν εφάσιον τι δε ονομάσωσε απορώ και εξίσαμε διό προς ετάγιν βόση Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Ευχαριστούμε κύριε Μαρία. Τώρα, αδερφέ Μιχάλη, πώς θα τώρα, να μου πεις για τους φωτισμένους.